τον εορτασμό της επετείου της μεγάλης νίκης των Ελλήνων εδώ στο Άγιον Όρι, κατά της τουρκικής στρατιάς του Δράμαλη στις 28 Εβδόμου 1822. Έπαρση σημαίας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύμα, δι' και νυν και εξ τους αιώνας των αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Ελλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα σκόρος αρμής, μνά αγεπίσκεψε και ηλίασε. Τας ασθενής ερωτήματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύμα, δι' και νυν και εξ τους αιώνας των αμήν. Πάτερ ημών δίσου αν είσαι γάστη το δρόμά σου, ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου ως ον όρο και ψυχής των άρθων ημών των επίγεσεων. Δώσει μην σήμερα και άβησε τα θέληματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους φιλέτης ημών, και εμείς ενέγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Στην βασιλεία και η δύναμη σου και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου του Πνεύματος, που και αήθεις αιώνας των αιώνων. Αμήν με τα πνευμάτων δικαίων, δε τελειωμένων, την ψυχή του δούλου τας ψυχάς, των δούλων σου σώτεραν άπαυσον, φυλάσσον αυτάς, εις την μακαρίαν ζωή, την πάραση φιλάνθρωπε. Εις την καταπαύση σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Υπέρμαχο στρατηγότα νικητή, από το Δήμαρχο Κορινθίων, κύριο Βασίλη Νανόπουλο. Εκ μέρους της περιφέρειας Πελοποννήσου, από τον Αντιπεριφερειάρχη Νόμου Κορινθίας, κύριο Γιολί Αναστάσιο. Εκ μέρους της Αστυνομικής Διεύθυνσης Νομού Κορινθίας, από τον Υπαστυνόμο, κύριο Τσίτο Δημήτριο. Εκ μέρους της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944, από τον κύριο Σκούπα Κωνσταντίνο. Πεθάνατε εσείς, σας προτέστανε και ζούμε εμείς όλοι η Ελλάδα. Εκ μέρους της κοινότητας Αγιονορίου, από τον πρόεδρο κύριο Σκούρτη Μενέλαο. Εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιονορίων Κιταράς, από τον πρόεδρο κύριο Ηλία Παναγιώτη. Εκ μέρους της κοινότητας Κλένιας, από τον πρόεδρο κύριο Μπακλώρη Παναγιώτη. Εκ μέρους της κοινότητας Χιλιομοδίου, από τον πρόεδρο κύριο Κανέλο Ιωάννη. Εκ
μέρος της κοινότητας Αγίου Βασιλείου από τον πρόεδρο κύριο Παπαχαραλάμπους Κωνσταντίνο. Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη όλων εκείνων που αψήφισαν τη ζωή τους με το θάνατο και θυσιάστηκαν για τα ιδανικά της πατρίδας και της ελευθερίας. Χρυσές σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Εδώ πολέμησαν οι γενναίοι. Εδώ πολέμησε ο ανθός της ελληνικής επανάστασης του 1821. Εκείνοι που αισθάνθηκαν το χρέος τους να έρθουν να θυσιαστούν εδώ παρά να μείνουν στα Δερβενάκια για να αποκτήσουν λάφυρα. Εκείνοι οι οποίοι ήρθαν εδώ και με τη θυσία τους και τη φωνή τους έστειλαν ένα μήνυμα. Ο Τρακόσκι, σηκωθείτε για να δείτε πόσο μοιάζουμε σε εσάς και να φτάσει μέχρι τις Θερμοπύλες. Για να στείλουν ένα μήνυμα ότι η θυσία των ιερολοχητών δεν πήγε χαμένη ένα χρόνο πριν και να φτάσει μέχρι το Δούναβι. Αυτοί που θεώρησαν χρέος τους να υποστηρίξουν τα δίκαια της πατρίδος και να μπορέσουμε σήμερα εμείς να είμαστε ελεύθεροι. Αυτή η χώρα, η Ελλάδα, έχει λαμπρό μέλλον όσο υπάρχουν κάτοικοι που έχουν τα ίδια ιδανικά με τους αγωνιστές που πολέμησαν εδώ, στο Άγιον Όρι. Γι' αυτό και ο Δήμος Κορινθίων του χρόνου, που θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την ημέρα εκείνη της μεγάλης νίκης εδώ στο Άγιον Όρι, θα δώσει τον τόνο που χρειάζεται, τον λαμπρό τόνο, στον εορτασμό αυτής της επετείου. Να είστε καλά. Όπως είναι γνωστό, το Άγιον Όρι συνδέεται στενά με την καταστροφή μέρους του τουρκικού στρατού του Δράμαλη στην ομώνυμη Κλεισούρα. Το Άγιον Όρι, Αγινόρι, Αϊνόρι, ήταν πάντοτε ακμαίος οικισμός ως τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα. Στη μέση Βυζαντινή περίοδο, πριν την Φαρουγραφία, ήταν μια μικρή πόλη από τους μεγαλύτερους οικισμούς στην περιοχή της Ανατολικής Κορινθίας και της Βόρειας Αργολίδας, οικοδομημένη γύρω από το κάστρο και τις παρυφές της Μικρής Περιάδας που εκτείνονται δυτικά του βουνού με το Φρούριο, εδώ, από εκεί και από αυτή την πλευρά. Ήταν γεμάτο σπίτια. Η δεύτερη περίοδος ακμής του Αγίου Νορίου ήταν εκείνη της Τουρκοκρατίας και μάλιστα λίγο πριν από την Επανάσταση και κατά τη διάρκεια αυτής. Ήταν ο μεγαλύτερος οικισμός στο πλαίσιο των Νορίων, τέως Δήμου Κλεονών. Την ακμή του Αγίου Νορίου δείχνουν σήμερα τα ερείπια στο κάστρο και οι πάμπολες εκκλησίες βυζαντινές αλλά και νεότερων χρόνων, οι παραδόσεις, τα τραγούδια όπου αναφέρεται το όνομά του, αλλά και οι κάτοικοί του με γνωστότερη στο συλλογέα λαογραφικής ύλης του 19ου αιώνα Μιχαήλ Λελέκου και τον ιατροφιλόσοφο και πολιτικό Γεώργιο Καλαρά, από τις μεγαλύτερες νομίζω προσωπικότητες την περίοδο της Επανάστασης και άλλους. Από το μεσαιωνικό Άγιον Όρι, Αϊνόρι, γνωρίζουμε κάποιον ευγενή Ιωάννη, ο οποίος μαζί με τον προκαθήμενο του Παλαθιού των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη επέστρεφαν από τη Λομβαρδία το έτος 1292, όντας απεσταλμένοι του αυτοκράτορα Ανδρονίκου Παλαιολόγου. Δίπλα από αυτόν τον ιστορικό και ακμαίο οικισμό και από πλευράς κτισμάτων και προσώπων, πέρασε το τελευταίο τμήμα του στρατού του Δράμαλη, όταν αυτός επέστρεφε ταπεινωμένος στην Κόρινθο και υπέστη την τελευταία καταστροφή. Είναι γνωστό ότι η καταστροφή του Δράμαλη ήταν αποφασιστική σημασία για την έκβαση της Επανάστασης και την ελευθερία της Ελλάδας.
Στις 26 Ιουλίου έγινε, 1822, έγινε η σημαντικότατη διπλή μάχη στα Δερβενάκια και τον Άγιο Σώστη και δύο μέρες αργότερα η μάχη στο Άγιον Όρη. Ο Κολοκοτρώνης έστησε το στρατηγείο του στο Αγριλόβουνο Δερβενακίων. Οι Τούρκοι εγκλωβισμένοι στην Αργολίδα, όταν αποφάσισαν να προσευχθούν στην Κόρινθο μέσω των Δερβενακίων, ευνηδιάστηκαν από τους εκεί Έλληνες και πέστησαν μεγάλες απώλειες, κυρίως από το σώμα του Αντώνη Κολοκοτρώνη. Όσοι μπόρεσαν να γλιτώσουν προχωρούσαν προς το στενό του Αγίου Σώστη, περνώντας την πεδιάδα της Κουρτέσας του Λεωνών, όχι όμως χωρίς απώλειες, ιδίως μετά την άφιξη του νικηταρά από το Στεφάνι, οπότε στον Άγιο Σώστη έγινε και η μεγαλύτερη σφαγή των Τούρκων, που με τόση παραστατικότητα περιγράφει ο Φωτάκος στα απομνημονεύματά του, από τα καλύτερα κείμενα και τα πιο ζωντανά. Ο νικηταράς έφτασε καθυστερημένα εκεί, γιατί ένας τσοπάνης του έδωσε συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των Τούρκων. Το σημείο όπου είχε φτάσει ο νικηταράς με τους άλλους οπλαρχηγούς από το Στεφάνι και το Γιονόρι ήταν μια βρύση από πίσω από τον Άι Σώστη κατά το Στεφάνι, όπως μας λέει ο ίδιος στα απομνημονεύματά του. Που δεν ήταν άλλο από το υδραγωγείο των Μυκηνών, όπως διευκρινίζει ο Χρυεζής, ένας άλλος αγωνιστής, το οποίο τη θέση σήμερα γνωρίζουν. 199 χρόνια από την ιστορική μάχη στο Άγιον Όρη, όπου από την ηγεσία του Νικηταρά και του Νικήτα του Φλέσσα, οι Έλληνες πετύχανε μια πολύ σπουδαία νίκη κατά των Τούρκων και είναι οι πραγματικοί ήρωες και ο λόγος για τον οποίο όλοι έχουμε τη δυνατότητα να ζούμε ελεύθερα σήμερα στη χώρα μας και του χρόνου, στα 200 χρόνια, να είμαστε καλά όλοι με υγεία. Αυτό που έγινε η μάχη πριν 199 χρόνια, σαν σήμερα κατά της μεγάλης τουρκικής στρατιάς του Δράμαλη. Εδώ οι ήρωές μας πολέμησαν ως Έλληνες. Έτσι με λαμπρότητα ο Δήμος Κορινθίων, όλοι εμείς, τοπικοί παράγοντες, προέδροι των τοπικών κοινοτήτων, είμαστε εδώ να τιμήσουμε τους ήρωες που πολέμησαν ως Έλληνες. Χρόνια πολλά και ελεύθερα. Η Κορινθία σε πάρα πολλά μέρη, αλλά Δερβενάκια και Άγιον Όρη, εμβληματικά σημεία, αποτίσαμε φόρο τιμής με την πρωτοβουλία της γιορτής που οργάνωσε ο Δήμος Κορινθίων στον νικηταρά, στους ανθρώπους, στους αυτούς που συμμετείχαν τότε στους αγώνες, τόσο σημαντικούς που άλλαξαν το ρου της ιστορίας και έφεραν τη νίκη στους Έλληνες και αναπτέρωσαν το ηθικό τους. Περιμένουμε στα 200 χρόνια την επόμενη χρονιά. Κοίτατε και εσείς, καλημέρα σου Όρκο. Καλημέρα. Μόλις τη μέση στιγμή ο ήρωας, ο νικηταράς. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο για την συνδιοργάνωση που έγινε εδώ πέρα και όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο που ήρθε εδώ και μας θύμισε για τη σημερινή εκδήλωση. Θα σας ευχαριστήσω όλους μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά.